Έρχεται βαρύς χειμώνας με εξοντωτικά μέτρα και φόρους. Άσχημα, όχι τώρα, από καιρό. Τώρα αρχίζουν τα μέτρα. Δύσκολος ο χειμώνας, δύσκολη περίοδος. Τι λέμε, κορίτσι μου, να πούμε. Πολύ δύσκολος. Δύσκολος χειμώνας. Απελπισία. Δεν βγαίνει, έτσι. Δεν βγαίνει με τίποτα, δεν βγαίνει. Αυτό είναι ο κόσμος. Ναι, τι να κάνουμε. Αφού έτσι τον διαλέξανε. 48 τα προαπαιτούμενα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο και αναμένεται να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται τα τελευταία χρόνια και τους φόρους να αυξάνονται σημαντικά. Πιστεύω δεν θα αντέξει. Δύσκολη κατάσταση. Άστι, ναι, δύσκολη. Τι να σου πω, άμα σου πω θα λέει. Δύσκολα. Δεν ντρέπονται. Είναι όλα ψέματα, είναι όλα κάτι που υπογράψανε, κάτι που... Είναι τριλωμένα τα πράγματα. Οι οικονομικές αντοχές των πολιτών έχουν εξαντληθεί και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, δεν υπάρχουν χρήματα σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν για τις βασικές τους ανάγκες. Με τον χειμώνα που έρχεται, να εκτιμούν πως θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Πολύ χάλια. Θα αντέξει ο ελληνικός λαός προαπαιτούμενα μέτρα, φόρ. Τίποτα δεν θα αντέξει. Εκεί θα πεθαίνουν έτσι στον δρόμο. Δεν αντέχουμε με δύο φαντάστο. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, θα πληρώσει τώρα, θα του κόψουν το ρεύμα, θα πληρώσει φόρους που... Πολλοί δεν έχουν ούτε τα βασικά, νομίζουμε. Βέβαια. Όταν λέμε δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα, εννοώ ότι δεν θα έχω φως, δεν θα έχω σπίτι, δεν θα έχω κουζίνα, δεν θα έχω... Θα πάω να πληρώσω την εφορία.